κύριε Παλαιολόγου, θέλω να μάθω για τα περιβόητα νήματα. Νήματα βάζουμε στο πρόσωπο, νήματα βάζουμε στο σώμα και κάνουμε πολύ ωραίο και σφριγγυλό πρόσωπο χωρίς νηστέρι. Αυτό είναι το κυριότερο. Για πείτε μου. Καλησπέρα σας, Μαρία μου, σε καλωσορίζω. Εσένα και τους τηλεθεατές σας, πράγματι το θέμα που επέλεξες να μιλήσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και απασχολεί πάρα πολλές κυρίες. Τι ακριβώς είναι τα νήματα PDO? Μαρία, μου αρέσει που επιλέξατε να ακούσετε για την εφαρμογή των νημάτων 3D Cog PDO. Πρόκειται για την πλέον καινοτόμο μέθοδο αντιγύρανσης του προσώπου. Σε ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να φτάσουν σε ακραίες λύσεις όπως το να υποβληθούν σε ένα επώδυνο facelift, ή σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις άλλες τοπικές θεραπείες στο πρόσωπό τους, όπως παραδείγματος χάρη οι ενέσιμες θεραπείες με βοτουλινική τοξίνη ή αλουρονικό οξύ, είναι μία μέθοδος η οποία προσφέρει κάποια ενδιάμεσα αποτελέσματα σε σχέση με αυτές. Τα νήματα είναι απορροφήσιμα, κατασκευασμένα από ένα υλικό το οποίο λέγεται πολυδιοξανόνη. Απορροφάται από τον οργανισμό σε περίπου 6 με 8 μήνες και αποβάλλεται δια της ούρησης και της αναπνοής, σε μορφή νερού και διοξιδίου του άνθρακα. Ο σκοπός της εφαρμογής τους είναι η δημιουργία μιας τοπικής φλεγμονής, μιας υπηρεμίας και ενός ειδήματος, τα οποία κάνουν την περιοχή της εφαρμογής πολύ πιο σφυγγυλή, πολύ πιο νεανική, καθώς καταφέρνουν και την ανόρθωση των υποκείμενων εντοβάθη ιστών, με τις ακίδες τις οποίες φέρουν τόσο όχι μόνο από τη μία ή δύο πλευρές τους, αλλά από όλες τις πλευρές τους, γι' αυτό το λόγο και λέγονται τρισδιάστατα. Ποιες είναι οι εφαρμογές των νημάτων PDO τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα? Οι περιοχές εφαρμογής των τρισδιάστατων νημάτων, Μαρία μου, στο πρόσωπο είναι τα ζυγωματικά, οι ρινοχυλικές, οι χυλοπαριακές άβλακες, το διπλοσάγωνο και οι παριές. Μπορούν βέβαια να τοποθετηθούν και στο υπόλοιπο σώμα σε περιοχές όπως ο λαιμός, οι βραχίονες, οι γλουτοί, η μυρή ή και τα γόνατα. Κύριε Παλαιολόγου, ποιοι είναι όμως οι υποψήφοι για να μπορέσουν να κάνουν νήματα PDO? Κατάλληλοι υποψήφοι για την εφαρμογή των νημάτων είναι όσοι έχουν μικρού και μετρίου βαθμού χαλάρωση του δέρματος. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλου βαθμού χαλάρωση του δέρματος, η όλη μέθοδος γίνεται εντελώς παρηγορητικά στην περίπτωση που δεν θέλουν να έχουν τις ουλές ή τα σημάδια από ένα χειρουργείο. Ένα σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εφαρμογή. Σαφώς και υπάρχει κάποια μερίδα ασθενών η οποία δεν μπορεί να υποβληθεί σε αυτή τη μέθοδο και πρόκειται για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια συστηματική νόσο, μη ελεγχόμενη, ή ασθενείς με κάποια τοπική φλεγμονή στο δέρμα τους. Επίσης, ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγουμένως βάλει κάποια ενθέματα σιλικόνης στο πρόσωπό τους αποτελούν απόλυτη αντένδειξη. Υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς, στους οποίους όμως ο χειρουργός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα πιο προσεκτικός. Είναι οι ασθενείς οι οποίοι για κάποια προβλήματα πήξης του αίματος παίρνουν κάποια αντιπυκτική αγωγή. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει χρήση μακροχρόνια κορτιζόνης ή άλλων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των 65 ετών, γιατί σε αυτούς δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή κολαγόνου, αλλά και οι ασθενείς οι οποίοι είναι διαβητικοί ή έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Ελπίζω να σε κάλυψα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για αυτά τα οποία ήθελες να μάθεις και να ενημερωθείς εσύ και οι τηλεθεατές σου σχετικά με τα νήματα 3D Cog PDO. Σαφώς και είναι μια ενδεδειγμένη και απόλυτα πλέον διαπιστευμένη μέθοδος, διότι τα νήματα έχουν πάρει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων πλέον. Είναι χρόνια που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική, δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα. Σαφώς δεν αποτελεί καλύτερη μέθοδο από ένα facelift,
αλλά σίγουρα είναι ενδεδειγμένη για όποιον δεν θέλει να καταφύγει σε αυτό, όπως επίσης αποτελεί και καλύτερη μέθοδο σε σχέση με κάποιες άλλες τοπικές θεραπείες, όπως είναι τα λέιζερ, τα υποτουλνική τοξίνη, το υαλουρονικό οξύ, η μεσοθεραπεία ή η αυτόλογη μεσοθεραπεία. Θεραπείες, να ξέρεις Μαρία μου, με τις οποίες μπορεί να συνδυαστεί η εφαρμογή των νημάτων και να είναι ταυτόχρονη.